καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που γίνονται τέτοιες προσπάθειες και μαζευόμαστε εν ώψη δημοτικών εκλογών αυτοδιοικητικών για να αλλάξουν κάποια πράγματα σε έναν τομέα που υποτίθεται ότι στόχος ήταν κατά τα λεγόμενα κάποιον να αυτονομείται από την κεντρική πολιτική σκηνή και να λειτουργεί στην υπηρεσία του πολίτη, του δημότη. Αλλά μόνο αυτό δεν ίσχυε. Ακριβώς το αντίθετο ίσχυε. Ήταν ένας μηχανισμός, όχι στην υπηρεσία του πολίτη, ήταν ένας εισπρακτικός μηχανισμός και εξακολουθεί να είναι στα χρόνια της κρίσης, στα χρόνια του μνημονίου που μαζεύουμε χρήματα για να τα στέλνουμε με καράβια έξω. Είναι ένας μηχανισμός εκχώρησης δικαιωμάτων, όπως είπε και η συναδέλφισσα πριν, πολιτών και εργαζομένων πολιτών σε δήμους που μέχρι χθες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο σύνολο. Όπως απαιτούμε και περιμένουμε να έχει ασφάλεια το παιδί μας στο σχολείο, σήμερα αναγκαζόμαστε να φέρουμε ιδιώτες, όπως τα φέρουν. Και υπό ποιο σχέδιο, υπό ποια συμφέροντα και με τι συμβάσει θα γίνεται αυτό. Όπως απαιτούμε να έχουμε υπηρεσίες καθαριότητας, δημόσιες, υπό τη δημοτική αρχή και εποπτεία, έτσι καταλήγουμε και θα καταλήξουμε να έχουμε ιδιωτικές, επίσης με αμφιβόλου ποιότητα, σχέδιο και τις ενδεχόμενες μίζες, όπως ίσχυε και ισχύει εδώ και χρόνια. Έχουμε ένα τομέα που συρρυκνώνεται. Είχε ξεκινήσει με το θεσμό των συμβασιούχων, με την ανασφάλεια των συμβασιούχων, με την ανανέωσή τους και σήμερα έχουμε τις αθρώες απολύσεις, την κατάργηση ολόκληρων φορέων, όπως είναι οι σχολικοί φύλακες, με αποτέλεσμα ο πολίτης, ο δημότης, κάθε μέρα να χαίρει και να απολαμβάνει λιγότερα αγαθά και δικαιώματα σε σχέση με το παρελθόν. Σαν εργαζόμενος στην ταχυμεταφορά, σαν συνδικαλιζόμενος στην ταχυμεταφορά, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και στο ρόλο των σωματείων και στο δέσιμο και στην προσπάθεια που βλέπουμε να γίνεται και να ξεκινά με τη γειτονιά και στο πού θα μπορούσε να μας οδηγήσει αυτό. Δενόμενοι με τη γειτονιά, είτε με μορφές αλληλεγγύης που θα μας τα πούν καλύτερα, θα μας τα πει ο σύντροφος καλύτερα στη συνέχεια, θα μπορούσαμε να έχουμε συνυφασμένη την έννοια του πολίτη, του δημότη με τον εργαζόμενο. Σήμερα ο διαχωρισμός που προσπαθούν να περάσουν είναι ο εργαζόμενος με τον άνεργο. Ο άνεργος στο σπίτι του και όχι στο δρόμο, ο εργαζόμενος στην ανασφάλεια και στη δουλειά του, υπομένοντας ό,τι υπομένει και ακόμη περισσότερα, να μην συναντιούνται ποτέ μαζί, να μην διεκδικούν ποτέ μαζί και να μην διεκδικούν και στη γειτονιά, σε τοπικό επίπεδο, στο δήμο τους. Πιστεύω ότι με αυτή την προσπάθεια που γίνεται υπάρχει κατεύθυνση και θα είναι και επιτυχής στο να αλλάξει αυτή η ρότα. Αυτά. Ευχαριστώ.